μετά το ηχηρό μήνυμα που στάλθηκε στην κινητοποίηση του περασμένου Σαββάτου στον ΒΟΑΚ, στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους τα τρία αγόρια από τα Χανιά, τα πρωτοβάθμια σωματεία συνεχίζουν τον αγώνα τους, διεκδικώντας άμεσες παρεμβάσεις για την άρση της επικινδυνότητας στον φωνικό βόρειο οδικό άξονα. Ταυτόχρονα ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες του πολύ νεκρού δυστυχήματος, το οποίο χαρακτηρίζουν ως εργατικό. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του ο κύριος Καλογερής και οι υπόλοιποι για να φτιαχθεί άμεσα αυτός ο δρόμος, ο οποίος χρησιμοποιείται από χιλιάδες εργαζομένους από και προς τη δουλειά τους καθημερινά. Το ατύχημα για μας, να δηλώσουμε ότι είναι ξεκάθαρα εργατικό. Έχουμε στείλει ήδη υπόμνημα στην επιθεώρηση εργασίας και με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, τα παιδιά δούλευαν 21 ώρες συνεχόμενα από τις 12 το πρωί μέχρι τις 9 την επόμενη μέρα. Η κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε για το δυστύχημα είναι μια κατάσταση που τη βιώνουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον επισυντισμό, βιομηχανία, κατασκευές. Με την τεράστια εντατικοποίηση και μετάλλευση στους χώρους δουλειάς με τις ατελείωτες ώρες εργασίας. Στη συγκέντρωση έξω από την Αντιπεριφέρεια Χανίων που οργάνωσε το Σωματείο Επισυτισμού, πολίτες κάθε ηλικίας έθεσαν εκ νέου το αίτημα για την οδική ασφάλεια με μέτρα που θα περιλαμβάνουν φωτισμό, μπάρες, σήμανση σε επικίνδυνα σημεία και διαπλάτυνση. Εξέφρασαν δε την αντίθεσή τους σε πρόχειρες, όπως είπαν, λύσεις, όπως αυτές που αποφασίστηκαν σε πρόσφατη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στην Αθήνα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να πιέσουμε τις αρμόδιες αρχές και μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε απαντήσεις, να δεσμευτεί εδώ ο κύριος Καλογερής τώρα ότι ούτε κολονάκια θα φτιαχτούν, ούτε μπαλώματα στο βόρειο οδικό άξονα. Θα πάρθουν άμεσα μέτρα με χρηματοδότηση, κανονική χρηματοδότηση. Για εγκληματικές παραλήψεις και ολιγορία κατηγορούν την κυβέρνηση και την Περιφέρεια Κρήτης οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. 7 χρόνια από τον θάνατο της Στέλλας και του Γιάννη έξω από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στα Κουνουπιδιανά και παρά τις συνεχείς υποσχέσεις, ο περίφημος κόμβος και η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην περιοχή δεν έχουν ακόμα χρηματοδοτηθεί. Φέτος κλείνουμε 7 χρόνια από το αντίστοιχο τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει έξω από το Πολυτεχνείο με 2 νεκρούς φοιτητές. Και από τότε δεν έχει πάρθει και κανένα μέτρο για αυτούς που είχαν πει ότι θα φτιάξουν ένα κόμβο και δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα. Και έχει παγώσει. Το Σωματείο Επισυτισμού Χανίων ζητά άμεσα να δηλωθεί το πολύ νεκρό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τα τρία αγόρια ως εργατικό και να γίνουν όλες οι απαραίτητες έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη. Θέτει επίσης ζήτημα στελέχωσης όλων των ελεγκτικών μηχανισμών αλλά και εντατικοποίησης των ελέγχων. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι όταν είσαι 10 και 13 ώρες πάνω σε ένα μηχανάκι, μειώνονται όλα τα αντανακλαστικά, αυτό που λένε για ευθύνες των οδηγών κτλ. Θα έπρεπε να το εξετάζουμε από το πρίσμα αν μπορεί κάποιος που δουλεύει 21 ώρες να μπορεί να οδηγήσει μετά, να είναι σε θέση να οδηγήσει. Αντιπροσωπεία των σωματείων που συμμετείχαν στη σημερινή κινητοποίηση επισκέφθηκε το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, ζητώντας την παρέμβασή του για ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι ημίμετρα που θα καταστήσουν ασφαλές το τμήμα του ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο.